Ορθόδοξα προσκυνήματα. Μία παρουσίαση από το Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως του πνευματικού πλούτου των Ορθοδόξων προσκυνημάτων. Ένα νοερό ταξίδι σε προσκυνηματικούς και ωφέλιμους προορισμούς. Παρουσιάζει η Παναγιώτα Κεσούδη. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως και ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξα Προσκυνήματα. Στο μικρόφωνο η Παναγιώτα Κεσούδη. Στη σημερινή εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε ένα προσκυνηματικό ταξίδι στην Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονος Χρυσόκαστρου του νομού Καβάλας. Η Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονος βρίσκεται στο νομό Καβάλας, στην επαρχία Παγκαίου και απέχει 20 χιλιόμετρα από την Καβάλα και 8 από την πλησιέστερη Κομόπολη, την Ελευθερούπολη. Από την Θεσσαλονίκη η προσέλευση γίνεται από την Παλαιά Εθνική Οδό, μία ώρα μετά την Αμφίπολη, στρίβοντας αριστερά στο χωριό Χρυσόκαστρο. Η ανάβαση γίνεται εύκολα με ασφαλτοστρωμένο δρόμο μέχρι την πύλη της Μονής. Πάνω από τη Μονή, ο δρόμος οδηγεί στα Λατομεία, από όπου λαξεύεται η περίφημη πέτρα του Παγκαίου. Δυτικά της Μονής υψώνεται ο περίφημος όγκος του Παγκαίου Όρους, γνωστού από την αρχαιότητα για τα χρυσοφόρα κοιτάσματά του. Απέναντι από την νότια πλευρά, αντικρίζουμε την κυματιστή, χαμηλότερη κορυφογραμμή του Συμβόλου και τα μικρά χωριά της περιοχής, φυτεμένα με χάρη μέσα στον κάμπο. Το ύψωμα που βρίσκεται η Μονή λεγόταν από παλιά Αετοπλαγιά, προφανώς γιατί φόλιαζαν αετοί. Μέχρι το 1922 ήταν οργανωμένο τουρκικό χωριό και ονομαζόταν Ελετζίκ. Με τη μικρασιατική καταστροφή και την ανταλλαγή των πληθυσμών έφυγαν οι Τούρκοι και εγκαταστάθηκαν στα σπίτια τους πρόσφυγες Μικρασιάτες. Άνθρωποι που γλίτωσαν τη βάρβαρη σφαγή και τη θηριωδία των Νεοτούρκων και με αμέτρητες περιπέτειες έφτασαν στην Ελλάδα, έχοντας στην καρδιά τους αγιάτρευτη την απόγνωση και πίκρα του ξεριζωμού, μαζί με μια ακτίνα ελπίδος για την θεμελίωσή τους στην καινούργια πατρίδα. Και φυσικά ακέραια την πατροπαράδοτη πίστη στον Χριστό, όπως με μοναδικό τρόπο διασώθηκε στις περιοχές της Μικράς Ασίας και του Πόντου αιώνιες κοιτίδες του χριστιανισμού. Και το «από Θεού άρξεστε» έγινε το σύνθημά τους μετά την εγκατάσταση. Βασικό μέλημά τους η δημιουργία ιερού ναού, του κέντρου της βασανισμένης ζωής τους, όπου θα λατρεύουν το Θεό και θα επιζητούν τις πρεσβείες της Θεοτόκου και των Αγίων για την εκπλήρωση των καθημερινών ετοιμάτων τους. Επειδή οι συνθήκες της προσφυγιάς δεν τους επέτρεπαν την άμεση ανέγερση ιερού ναού, μετέτρεψαν το υπάρχον τζαμί των Τούρκων σε χώρο λατρείας και τον αφιέρωσαν στον Άγιο Παντελεήμονα. Έτσι κύλησαν τα χρόνια μέσα στη σκληρή βιοπάλη, καλλιεργώντας τα λίγα χωράφια τους και ασχολούμενοι με την κτηνοτροφία. Για την ανάβαση στο χωριό χρησιμοποιούσαν ζώα, υπήρχε μόνο ένα μονοπάτι. Το δύσβατο όμως της περιοχής, μαζί με τους κινδύνους του εφηλίου πολέμου, ανάγκασαν τους κατοίκους να το εγκαταλείψουν το 1950 και να εγκατασταθούν στο Χρυσόκαστρο και στη γύρω περιοχή. Ο ναός του Αγίου Παντελεήμονος λειτουργούσε στη μνήμη του, αλλά υπέστη πολλές φθορές με το πέρασμα του χρόνου και την έλλειψη συνεχούς φροντίδας, οπότε σχεδόν ερημώθηκε. Αλλά ο Άγιος δεν επιθυμούσε την εγκατάλειψη και είχε άλλα σχέδια για το χώρο και την εκκλησία του. Το 1960 εμφανίζεται στον ύπνο ενός μικρού παιδιού και του ζήτησε να πει στους γονείς του να μεριμνήσουν για να κτίσουν καινούριο ναό. Υπέδειξε μάλιστα και το πρόσωπο που θα ανελάμβανε την επίβλεψη και ευθύνη της ανεγέρσεως, τον πατέρα
Αντώνιο Ζουμπουλιέρη Αρχιμανδρίτη, καταγόμενο από την Κωνσταντινούπολη, με θεολογική μόρφωση που διέμενε στο χωριό Μεσιά. Ο Άγιος μάλιστα υπέδειξε να χτιστεί ο ναός βορειότερα του υπάρχοντος, που ήταν παλαιότερα τουρκικό τζαμί. 40 ολόκληρα χρόνια ο Άγιος υπέμενε αυτή την κατάσταση, να υφίσταται ο ναός του σε χώρος τζαμιού. Αλλά όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, εξέφρασε τη δυσφορία του και ζήτησε καταλληλότερη θέση. Με τη βοήθεια και τις πρεσβείες του, νέος οίκος οικοδομείται στον ύψιστο και στον Άγιο Μεγαλομάρτυρα. Ο ναός, μικρός, απλός και απέριτος, έκρυβε μέσα του όλη την δόξα και το μεγαλείο της λατρευτικής ζωής και το μυστήριο της Ορθοδοξίας. Το τέμπλο ήταν χτιστό με εικόνες ρωσικής τεχνοτροπίας που έκρυβαν ήρη χάρη. Η ιστορία της δεύτερης φάσης του ναού του Αγίου Παντελεήμονος καλύπτει την περίοδο 1963, έτος αποπερατώσεως, έως το 1978, οπότε λειτουργούσε μία φορά το χρόνο, στις 27 Ιουλίου, με πάνδημη λαϊκή πανήγυρη και συμμετοχή των κατοίκων από όλα τα γύρω χωριά, που εκείνη την ημέρα άφηναν όλες τις επίγουσες γεωργικές εργασίες τους και ανέβαιναν με τα πόδια για να ανάψουν το κεράκι τους στον Άγιο και να φέρουν το τάμα τους από κάποια θεραπεία που είχαν δεχτεί. Ορισμένες φορές τελούσαν ιδιωτικές θείες λειτουργίες στο ναό, αλλά ο χώρος γύρω είχε ρημώσει. Τα σπίτια και τα κτίσματα παραδόθηκαν στη φθορά του χρόνου και είχαν μεταβληθεί σε ερείπια και χώρους βοσκής των ζώων. Όλα μαρτυρούσαν και επιμετρούσαν την εγκατάλειψη, αλλά ο Θεός είχε άλλα σχέδια για το χώρο και ο Άγιος περίμενε την ανακαίνιση του ναού, καθώς και την καθιέρωσή του σε γυναικεία Ιερά Μονή. Ίδρυσης της Ιεράς Μονής. Το 1978 αποτελεί την απαρχή και την αυγή της νέας ιστορίας της Αετοπλαγιάς. Μέχρι τότε, στην Ιερά Μητρόπολη Ελευθερουπόλεως δεν λειτουργούσε καμιά μονή, γεγονός που ευαισθητοποίησε τον αείμνηστο Μητροπολίτη Ελευθερουπόλεως, κύριο Αμβρόσιο, που ποθούσε την ηγεστική παρουσία των μονών στα όρια της επαρχίας του. Ανέθεσε λοιπόν στον τότε ιεροκήρυκα της Μητροπόλεως και σημερινό γέροντα της αδελφότητος, πατέρα Φίλιππο Αβραμίδη, την ανέβρεση χώρου για τη δημιουργία Ιεράς Μονής. Η μόνιμη εγκατάσταση του γέροντος έγινε το 1978 με συνθήκες ιδιαίτερα δύσκολες που τις εξομάλυνε όμως η επίμονη πρόθεσή του για τη δημιουργία εκβάθρων και εκθεμελίων νέας μονής. Αρχικά έγινε διάνοιξη χωματόδρομου μέχρι την μονή για να είναι εύκολη η ανάβαση με αυτοκίνητο. Επίσης έγινε ο επίσημος αγιασμός των θεμελίων του πρώτου κτηρίου από τον Μητροπολίτη Αμβρόσιο. Γρήγορα ετοιμάζεται το πρώτο μικρό κτίριο με λίγα κελιά και βοηθητικούς χώρους. Ο πρώτος πυρήνας των κτισμάτων που ακολούθησαν απαραίτητη προϋπόθεση για την προσέλευση αδερφών. Ο Άγιος μεριμνούσε και γι' αυτό. Τον Σεπτέμβριο του 1981 εγκαθίστανται οι πρώτες μοναχές και εγκαινιάζεται η λειτουργία της γυναικείας αδελφότητος. Ήδη σήμερα η μονή λειτουργεί ευρύθμος σαν κοινόβιο με καταστατικό εγκεκριμένο από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος. Live and go!
εκκλησίας της Ιεράς Μονής με το Άγιον Όρος. Από την αρχή της ιδρύσεώς του, το μοναστήρι θεμελιώθηκε στην ζωντανή αγιορείτικη παράδοση και συνδέθηκε στενά με το αιώνιο αυτό λίκνο του αυστηρού μοναχισμού. Ο γέροντας της Μονής προέρχεται από το ησυχαστήριο των Δανιηλαίων στα Κατουνάκια, τα οποία επισκέφτηκε για πρώτη φορά σε ηλικία 10 ετών και όπου μονάζουν από 50 ετίας και πλέον δύο κατασάρκα αδελφοί του. Η αγάπη και ο σεβασμός του στην αγιορείτικη παράδοση επισφράγησαν ανάλογα και τη ζωή της αδελφότητος. Ειδικότερα η Ιερά Μονή κατευθύνεται πνευματικά από τις πολύτιμες και σοφές παρακαταθήκες του αημνήστου γέροντος Δανίλ του Κατουνακιώτου, ιδρυτού της Συνοδείας των Δανιηλαίων, ανδρός Οσίου, διακριτικού και εμπείρου στο πνευματικό πόλεμο. Αγωνίστηκε ανδρείως στη σκληρή Πανέρημο και τα βράχια των Κατουνακίων και απέκτησε πλήθος πνευματικών και ψυχικών χαρισμάτων, ιδιαίτερα δε το σπάνιο χάρισμα της διακρίσεως. Η φήμη του οδηγούσε πολλούς στο ερημητήριό του και αν και δεν έλαβε την ιεροσύνη από ταπείνωση, επέλυε προβλήματα πνευματικής φύσεως, νουθετούσε και δίδασκε και κυρίως διέκρινε τη φύση των πνευμάτων και διέλυε τις πλάνες. Πιστό αντίγραφο αγιορείτικου καθολικού και ο νέος περικαλής ναός του Αγίου Παντελεήμονος είναι ο φυσικός χώρος όπου αναπέμπονται οι καθημερινές ευχές στον Κύριο και ξεχύνεται στις ψυχές η άβρα του Αγίου Πνεύματος, μεσονυκτικό, όρθρος, θεία λειτουργία, εσπερινός, απόδειπνων, αγρυπνίες, παρακλήσεις, διαδέχεται η μία ακολουθία την άλλη και οριοθετούν τη ζωή των αδελφών και όλες τις δραστηριότητες του Ιερού Κοινοβίου. Μέσα στο ναό κατεργάζεται η πνευματική αλλίωση της ψυχής εκ της αγάπης και του πόθου του Θεού, η κάθαρση του νόους και της καρδίας και ο αγιασμός της μοναχής. Η βυζαντινή μουσική είναι αναπόσπαστο στοιχείο της εμελούς απόδοσης των ύμνων, στην οποία επιδίδονται με ζήλο οι αδερφές για την αρτιότερη εκτέλεση και το εύρυθμον των αδωμένων. Στις 3 πρώμευσης Συμβρίας, ο βαρύγδουπος ήχος του ταλάντου εγείρει τις μοναχές και συνάγει επί το αυτό για την απόδοση ευχών στον κοινών πάντων δεσπότην. Γλυκής ο ύπνος, αλλά ουδέν γλυκύτερον προσευχής. Το δε αποκορύφωμα της μακράς ορθρινής ακολουθίας είναι η τέλεση της ανεμάκτου θείας λειτουργίας, την οποία εμπόνος και αδιαλείπτος μυσταγωγεί ο γέροντας πατέρας Φίλιππος εδώ και 20 ολόκληρα χρόνια, μνημονεύοντας χιλιάδες ονομάτων ευεργετών, δωρητών, ελεούντων και διακονούντων ημίν. Διακονήματα. Προέκταση της κοινής και ατομικής προσευχής των μοναχών είναι η ευλογημένη διακονία, η προσφορά του κόπου των χειρών και των υδρώτων του σώματος στην αδερφότητα. Σύμφωνα με τους κοινοβιακούς κανόνες στην Ιερά Μονή, έχει τεθεί ένα πρόγραμμα διακονημάτων και εργοχείρων ανάλογα με τις δυνατότητες χρόνου, χώρου και αριθμού των μοναζουσών. Εκτός από τα καθημερινά και απαραίτητα διακονήματα, στην Ιερά Μονή καταβάλλεται προσπάθεια επιδόσεως των αδερφών στα παραδοσιακά μοναχικά εργόχειρα, όπως η αγιογραφία, η χρυσοκεντητική, η ιεροραπτική, η κατασκευή ξύλινων εικόνων, θυμιάματος και άλλων μικροαντικειμένων. Η εκμάθηση της αγιογραφίας ξεκίνησε από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της Μονής με ακάματο και έμπειρο διδάσκαλο, τον πατέρα Δανιήλ της αδερφότητας των Δανιηλαίων, η οποία με παράδοση πάνω από έναν αιώνα επιδίδεται άριστα στην ιερή αυτή τέχνη. Με πολλούς σκόπους και θυσίες, παράλληλα και με άλλες απαραίτητες εργασίες για τη διαμόρφωση των χώρων, οι αδερφές παρακολούθησαν τα πρώτα μαθήματα. Οι έντονες προσπάθειες και επιμέλεια γρήγορα καρποφόρησαν και σήμερα λειτουργεί οργανωμένο αγιογραφικό εργαστήριο σύμφωνα με τα βυζαντινά πρότυπα και την αγιορείτικη σύγχρονη παράδοση. Είναι δε διακόνημα που προσυδειάζει στο ησυχαστικό περιβάλλον της Μονής και υποβοηθεί στην άσκηση πνευματικής εργασίας κατά την εκτέλεσή του. Ακολούθησε μετά από αρκετά χρόνια η εκμάθηση του χρυσοκεντήματος εξίσου αγιαστικού και προσήκοντος εργοχείρου.
Επίσης, άλλη ιερή τέχνη που εκτελούν οι μοναχές είναι η κατασκευή θυμιάματος για τις ανάγκες της Θείας Λατρείας και για τη χρήση των προσκυνητών. Έργο και αυτό της προσευχής και ανατάσσεως του νου προς τον Θεό για να εξηγιάσει τα υλικά και να προσλάβει την ευωδία του θυμιάματος, σύμβολο της ευωδίας των αρετών που πρέπει να καλλιεργούνται στις ψυχές των προσφερόντων. Έτερον φιλάδελφων διακόνημα είναι το της φιλοξενίας των προσκυνητών, ευεργετών, δωρητών και φίλων της μονής, όπου προστρέχουν και να ικανοποιήσουν όχι κάποιες υλικές απαιτήσεις, αλλά τον εμπλισμό της καρδιάς τους εκ των ζωοποιών νομάτων του μοναχισμού και να οικοδομηθούν πνευματικά. Η φιλοξενία και η υποδοχή των ξένων είναι αρετή που ανθίζει από τα αρχαία χρόνια στα κοινόβια και συνεχίζεται αναλύωτα μέχρι τις μέρες μας. Παράλληλα, οι αδερφές ασχολούνται με τις απαραίτητες οικιακές εργασίες, την καλλιέργεια κήπου, την εκτροφή οικιακών ζώων κτλ. Κάθε αδελφή σε οποιοδήποτε διακόνημα και βρίσκεται, συναισθάνεται ως ενώπιον Θεού και με ευχάριστη διάθεση την εκτελεί, αναμένοντας το μισθό των κόπων της από τον ίδιο τον Θεό, που την εμφύτευσε σε αυτή την ιερή μάνδρα των λογικότων προβάτων. Κτηριακό συγκρότημα της μονής. Η συνεχής πρόοδος στις κτηριακές εγκαταστάσεις της μονής αποτελεί αληθινό θαύμα για όλους τους προσκυνητές, αλλά και για τις αδερφές που γνωρίζουν πως όταν εγκαταστάθηκαν εδώ υπήρχαν μόνο ελάχιστα κελιά, μια κουζίνα και ο παλιός ναός του Αγίου Παντελεήμονος. Δεν υπήρχε ούτε παλαιό μοναστήρι για να κατοικηθεί, ούτε χώροι για να αναγεννηθούν. Όλα έγιναν εκ θεμελίων και τα κατήφθηνε σίγουρα η άγρυπνη πρόνοια του Θεού και ασφαλώς οι ακίμητες πρεσβείες του προστάτη Αγίου που επιγόταν να δημιουργηθεί ένας επίγειος παράδεισος. Με υπεράνθρωπη προσωπική εργασία του γέροντος και κτήτρος της μονής ξεκίνησε η ανέγερση του πρώτου ορόφου της πτέρυγας των κελιών και δημιουργούνται απαραίτητοι υποθητικοί χώροι, φούρνο, στυροκομείο, αγιογραφείο, νέα κουζίνα και τράπεζα στάβλος. Το πρώτο τμήμα μετατρέπεται σε γυναικείο ξενώνα. Παράλληλα προχωρεί συστηματικά η εκχέρεσωσή των γύρω αγρών και η καλλιέργειά τους, το φύτεμα οποροφόρων δέντρων και ελαιοδέντρων, προσωματική ανάπαυση των αδελφών και των προσκυνητών. Μετά από μια δεκαετία, με την αύξηση των αδερφών και τη δημιουργία πρόσθετων αναγκών, κρίνεται η απαραίτητη η ανέγερση νέων κελιών στο δεύτερο όροφο, όπου διαμένουν οι αδερφές σε ένα περιβάλλον ήσυχο και ευπρεπές, όπου κάθε αδερφή μόνο του Θεό ασκείται στην πνευματική παλέστρα. Δημιουργείται νέος, άνετος και φωτόλουστος χώρος για το αγιογραφείο και άλλοι χώροι για καθημερινή χρήση, σιδερωτήριο, νέο τυροκομείο, χώροι συντηρήσεως τροφίμων, αναρωτήριο, αποθήκες. Επίσης, στο τέλος της δεκαετίας του 1990, ανεγείρεται νέος ξενώνας που εξυπηρετεί τις ημέρες της Πανηγύριος, τους πολυπληθείς προσκυνητές. Σε λίγα χρόνια έγινε ασφαλτόστρωση του δρόμου μέχρι την πύλη της Μονής. Επίσης, με την αξιοποίηση της γύρω περιοχής, γίνεται αισθητή η έλλειψη νερού το καλοκαίρι για την άρτευση των καλλιεργειών. Και εδώ η λύση γρήγορα δόθηκε από τον προνοητή μας Άγιο. Ένα βαθύ και πλατή άνοιγμα από την εξόρυξη πέτρας δημιούργησε μια τεχνητή λίμνη όπου με κατάλληλους συγκλισμούς ρέουν και αποθηκεύονται τα νερά της βροχής. Χτίστηκε επίσης εργατόσπιτο και ξυλουργείο, στεγάζεται το κοπτήριο, επεκτείνονται οι εγκαταστάσεις για τα ζώα και κατά το δυνατόν ικανοποιούνται οι ανάγκες της αδελφότητος σε χώρους διαμονής και διακονημάτων. Το καθολικό. Παράλληλα όμως με όλα αυτά, συλλαμβάνεται δειλά στην αρχή, με περισσότερη ελπίδα αργότερα, το σχέδιο ανεγέρσεως του νέου καθολικού μοναστηριακού τύπου. Και φτάσαμε στο ευλογημένο έτος 1990, που αποτελεί ορόστιμο στην ιστορία της Μονής, οπότε έγινε η εξκαφή των θεμελίων του ναού βορειότερα του παλαιού και με σχέδια αγιορείτικου καθολικού. Την ημέρα του αγιασμού των θεμελίων, 27 Εβδόμου του 1990,
Οι φράνθησαν και οι γαλιάσονταν οι ψυχές όλων με την έλευση στη μονή μας του μεγαλύτερου θεομητορικού θησαυρού που κατέχει το Άγιον Όρος της τιμίας ζώνης της Παναγίας από την Ιερά Βασιλική Μονή του Βατοπεδίου, σεβαστοί πατέρες της οποίας την συνόδευσαν επί τριήμερων. Οι στιγμές ήταν μοναδικές και γιασμένες. Με την έλευση του ηματίου που περιέζωσε το πανάχραντο σώμα της Μητρός του Κυρίου, κατεβοδίασε όλος ο χώρος από την πύλη ακόμη και όλοι μαρτυρούν ότι η ευωδία κατέφθανε κατά κύματα και πλημμύρισε με ουράνια γλυκύτητα τις αισθήσεις. Η τελετή της θεμελιώσεως ήταν επιβλητική και συγκινητική. Έγινε σύμφωνα με την τάξη από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ελευθεροπόλεως κύριο Ευδόκιμο με ψάλτες των χώρων των Δανιηλαίων και των Θωμάδων. Τότε αποφασίστηκε η ενάθεση των παρεκκλησίων του ναού στην Αγία Ζώνη της Θεοτόκου το 1 και στους Αγιορείτες Πατέρες το 2. Το μέγα θαύμα όμως συντελέστηκε με την ανύψωση του επιβλητικού και σεμνοπρεπούς καθολικού στο δεύτερο όροφο που δεσπόζει όλων των κτισμάτων. Ήταν η προσδοκία και ευχή πολλών ετών που γρήγορα έλαβε σάρκα και οστά και εντυπωσίασε όλους με την παρουσία του. Σε 5 χρόνια ήταν ολοκληρωμένος ο σκελετός, η μαρμαρόστρος του δαπέδου και αμέσως άρχισε η επένδυσή του με πέτρα. Πετράδες από τη Βόρεια Ήπειρο, με εμπειρία στην τέχνη, ομολογούν και συνθέτουν ένα άριστο αποτέλεσμα. Ζώνες από ειδικά τούβλα διακόπτουν τη συνέχεια της πέτρας και διακοσμητικοί καλλιτεχνικοί συνδυασμοί παρεμβάλλονται, ολοκληρώντας την εικόνα. Εκτός του κεντρικού υψηλότερου τρούλου, υπάρχει ένας μικρότερος στυλιτή και από ένα στα παρακλήσια. Ο ναός είναι σταυροειδής, με τρούλο και κόχες δεξιά και αριστερά για τους χορούς των μοναζουσών. Στη βόρεια και νότια πλευρά περιβάλλεται από κλειστό διάδρομο για την καλύτερη προστασία του από τις καιρικές συνθήκες, την αθέατη κίνηση των αδελφών και τη στέγαση βοηθητικών χώρων. Γρήγορα φιλοτεχνήθηκε και τοποθετήθηκε το ξυλόγλυπτο τέμπλο κοσμημένο με παραστάσεις σχεδίων, ζώων και φυτών που αποτελεί αντίγραφο του τέμπλου της Μονής Χιλιανδαρίου, όπως και τα ξυλόγλυπτα στασίδια και τα δύο μεγάλα προσκυνητάρια. Καταλήγει επάνω σε δύο δράκοντες που περιβάλλουν τον εσταυρωμένο με τα λυπηρά εκατέρωθεν. Στο κάτω τμήμα τοποθετήθηκαν θαυμάσιες βυζαντινές εικόνες του Κυρίου, της Θεοτόκου, του Προδρόμου, του Αγίου Παντελεήμονος, του Οσίου Αθανασίου, του Αθωνίτου, του Αγίου Μινά και Αγίων Μεγαλομαρτύρων Γεωργίου και Δημητρίου, αγιογραφημένες στο Άγιον Όρος από τον δόκιμο αγιογράφο πατέρα Δαμασκηνό στη Νέα Σκήτη. Επιβλητικά με τον όγκο και το ύψος τους είναι τα δύο προσκυνητάρια μπροστά από το τέμπλο με τις εικόνες της Παναγίας Τριχερούσης αριστερά και του Αγίου Παντελεήμονος δεξιά. Η παρουσία της Τριχερούσης είναι μοναδικός κόσμος και σέμνομα του ναού και στο σεμνό και γλυκό πρόσωπό της συγκεντρώνει τις προσδοκίες και εικησίες όλων των πιστών. Ο κεντρικός πολυέλαιος κάτω από τον τρούλο με το χορό και τους τρεις μικρότερους πολυελαίους να τον δορυφορούν συμμετέχουν με τη ρυθμική κίνηση και τη φωτογωγία τους κατά τις εορτάσιμες μέρες και προσδίδουν ιδιαίτερη μεγαλοπρέπεια στις αγρυπνίες. Μπαίνοντας από την κεντρική είσοδο στη λυτή, αντικρίζουμε στις δύο μεγάλες κολόνες ιστορημένους το Χριστό και την Παναγία να υποδέχονται τους πιστούς και να μεταγγίζουν ουράνια παρηγοριά στις ψυχές. Είναι οι πρώτες στιχογραφίες που έγιναν αντίγραφα από το Πρωτάτο. Ακολούθησε στον Κυρίως Ναό δυτικά η κοίμηση της Θεοτόκου που επιφύλασε μεγάλη ευλογία και ένα ξεχωριστό θαύμα στο μοναστήρι μας. Χωρίς να έχει σχεδιάσει τίποτε στο πρόσωπο του Χριστού, ο γεωγράφος αντίκρισε ένα πρωινό σχεδιασμένα όλα τα χαρακτηριστικά στο πρόσωπο και μάλιστα με απόλυτη αναλογία και χάρη, πράγμα που δεν μπορεί να είναι τυχαίο ή συμπτωματικό. Οφείλεται στην οικονομία του Κυρίου που θέλησε να βεβαιώσει την παρουσία και συμπαράστασή του στο μοναστήρι μας.
αποτελεί μια χειροποίητη εικόνα του Χριστού να υποδέχεται με έκδηλο σεβασμό και αγάπη την ψυχή της μητρός του. Ακολούθησαν στις παρακείμενες πλευρές οι υπόλοιπες σκηνές από τον θεομητορικό κύκλο, η γέννηση, τα εισόδια, η φλεγόμενη βάτος, η ζωδόχος πηγή και η μετάσταση, ώστε να απαρτιστεί το αποκαλούμενο σπίτι της Παναγίας. Στη συνέχεια ανιστορήθηκε στον Τρούλο ο επιβλητικός Παντοκράτορ, που ως πρώτο φως καταβγάζει, συγκρατεί και ενοποιεί την κτήση, η Θεία Λειτουργία, ο χορός των προφητών και των δικαίων που προανήγγελαν την έλευση του λόγου. Το επόμενο βήμα είναι το ιερό, όπου ενθρονίστηκε στην αψίδα η πλατιτέρα με το θείο βρέφος στην αγκαλιά της, με θόρυο μεταξύ ουρανού και γης να πρεσβεύει υπέρ της σωτηρίας πάσης της οικουμένης. Ακολουθούν σκηνές από το δωδεκαόρτιο, η γέννηση, η παπαντή, ο μυστικός δείπνος, ο νυπτήρ, η ανάληψη και η πεντηκοστή. Σε κατώτερη ζώνη αγιογραφήθηκε η παράσταση της Θείας Μεταλήψεως των Αποστόλων από τον Χριστό. Ακολουθούν οι ιεράρχες των πρώτων αποστολικών χρόνων, πρόσωπα ιεραρχών σε διακοσμητικά πλαίσια και πίσω από την Αγία Τράπεζα ολόσωμοι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας κρατώντας ηλιτάρια με ευχές από τη Θεία Λειτουργία. Νότια του ιερού ανοιγέρθη το μεγαλοπρεπές υψητενές καμπαναριό με μικρό Τρούλο στην κορυφή που στέγασε τις 10 καινούριες καμπάνες που ο πόηχός τους αντυχεί στα απέναντι χωριά και υπομνηματίζει με τις ιδίφθονγες νότες του την ώρα της προσευχής στο μοναστήρι. Η διαμόρφωση του εθρίου στην δυτική είσοδο του ναού και μεγάλος χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων είναι τα τελευταία έργα που εκτελούνται και θα ακολουθήσει η προέκταση της πτέρυγας και η κατασκευή και άλλων αναγκαίων χώρων. Παρεκκλήσια. Το πρώτο παρεκκλήσι ολοκληρώθηκε το 1987. Είναι προσαρτημένο στη νότια πλευρά του πρώτου ορόφου των κελιών και αφαιρωμένο στην Παναγία Γοργοϋπήκο και στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Μικρό, χαριτωμένο και κατανυκτικό, χτισμένο με πέτρα, δεν είναι αρμονικά με το υπόλοιπο κτίριο και αποτελεί συχνό καταφύγιο των αδερφών για ησυχία και προσευχή. Σε αυτό ψάλλεται καθημερινά η παράκληση από τις αδερφές. Έτερα παρεκκλήσια είναι τα δύο του Καθολικού, δεξιά και αριστερά της Λυτής. Στη βόρεια πλευρά είναι το παρεκκλήσι της Αγίας Ζώνης, εις αιώνιων μνημόσυνων, της ελεύσεώς της και της ταυματουργίας της. Στη νότια πλευρά είναι αφαιρωμένο στη σύναξη όλων των αγιοριτών πατέρων που η μνήμη τους εορτάζεται την πρώτη Κυριακή του Ματθαίου. Η εφαίρεση σε αυτούς αναμνήσκει τον σύνδεσμο της Μονής με το Άγιον Όρος και την αδελφότητα των Δανιηλαίων που το εισηγαστήριό τους τιμάται στους αγιορείτες πατέρες. Τιμούμε τους θεοφόρους πατέρες του Άθου ως πνευματικούς οδηγούς και νοητές στυλογραφίες στη μοναχική πορεία και άσκηση, επικαλούμενοι τις θεοποιηθείς ευχές τους για την αντάξια συνέχιση της παραδέωσεώς τους και στο δικό μας ιερό σεμνείο. Πρώτος και αρχηγός της παράταξής τους, Όσιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης, ιδρυτής και πνευματικός οδηγός της Μεγής της Λαύρας, και ακολουθούν Όσιος Παύλος ο Ξηροποταμινός, Όσιος Πέτρος ο Αθωνίτης, Όσιος Νίλος ο Μυροβλήτης, Όσιος Μάξιμος ο Καυσοκαλυβίτης και όλοι οι γνωστοί και ανώνυμοι ασκητές και μάρτυρες που αγίασαν στο περιβόλι της Παναγίας. Και τα δύο παρεκκλήσια, όμοια στο μέγεθος, κατακοσμούνται με ξυλόγλυπτα τέμπλα, στασίδια, πολυελαίους, καλύματα και βυζαντινές ωραιότητες εικόνες. Αριστερά η κυρία και δέσποινα και δεξιά όλοι οι αθωνίτες άγιοι περιφρουρούν τη ζωή και γύρουν προς μίμηση τις θεάρες του πολιτείας τους. Εικόνα της Παναγίας Τριχερούσης. Υπήρχε έντονη επιθυμία να αποκτήσει η Μονή μια εφαίστεια εικόνα της Θεοτόκου όπως όλα τα μοναστήρια του Αγίου Όρους, στην οποία θα αποδίδεται ιδιαίτερα τιμή και βλάβεια. Κατόπιν προσευχής αποφασίστηκε να φιλοτεχνηθεί
αντίγραφο της Παναγίας Τριχερούσης που βρίσκεται στην Ιερά Μονή Χιλιανδαρίου Αγίου Όρους. Η ιερή αυτή εικόνα αρχικά ήταν προσωπική του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, το οποίο το δεξί χέρι έκοψαν οι οικονομάχοι ως τιμωρία για τις συγγραφές του υπέρ των Αγίων εικόνων. Έπειτα από θερμή ηκεσία μεταδακρύων στην εικόνα της Παναγίας, η φιλέσπλαχνος μήτρη πάντων των πιστών συνεκόλλησε το χέρι στη θέση του. Ο Άγιος Ιωάννης, εις ένδειξη απίρευου νομοσύνης, αφιέρωσε ένα ασημένιο χέρι στην εικόνα, εκ το οποίο απεκλείθη τριχερούσα. Έπειτα από διάφορες περιπέτειες και μετακινήσεις διαμέσου των αιώνων, η εικόνα μόνη της εγκαταστάθηκε στον ηγουμενικό θρόνο της Μονής Χιλιανδαρίου ως πρώτη ηγουμένη και αντιλήπτωρ των μοναχών και επιτελεί πολλά θαύματα. Το δικό μας πιστό αντίγραφο είναι το πρώτο που φιλοτεχνήθηκε όμοιο κατά πάντα με το πρωτότυπο. Η αγιογράφηση είναι έργο των Δανιηλαίων με πολύ προσευχή και το αργυροεπίχρυσο πουκάμισο κατασκευάστηκε στην Αθήνα. Η τέχνη και η παραστάση είναι εξαιρετικές. Το ένδυμα της Θεοτόκου, πεπικυλμένο με άθη και διακλαδώσεις βλαστών, με λεπτότητα σφυριλατημένων και διακοσμημένο με πολύτιμους λίθους, επιστεγάζεται από το βαρύτιμο διάδημα στην κεφαλή, επάξιο, για την βασίλισσα όλου του κόσμου. Το ίδιο και τα ενδύματα και το φωτοστέφανο του μικρού Ιησού. Η εικόνα περιβάλλεται από όλους τους προφήτες και δικαίους που χρησμολόγησαν για την Παναγία, κρατώντας τα ανάλογα ηλιτάρια και ξεκινούν από τη ρίζα του Ιεσέ στη βάση της. Μετά την ολοκλήρωσή της, η εικόνα μεταφέρθηκε στην Ιερά Μονή Χιλιανδαρίου, όπου τοποθετήθηκε δίπλα στην Μητρική, κατά την πανηγυρική αγρυπνία της μνήμης της Τριχερούσης, στις 12 Ιουνίου του 1993. Οι δυο εικόνες συνήφθησαν μεταξύ τους και ο γιασμός και η χάρη της Μητρικής εξηγίασαν την θυγατρική εικόνα που επιχρήστηκε με Άγιο Μύρο για να δοθεί εις προσκύνηση. Η άφηξη στην Ιερά Μονή κατά την 27 Ιουλίου του 1993 ήταν γεγονός μεγάλης συγκινήσεως και χαράς για όλους μας που υποδεχόμασταν την Έφορο και μητέρα μας. Καθώς η εικόνα διέσχιζε την πύλη και πορευόταν στο ναό εν μέσω χαρμοσύνων, κοδωνοκρουσιών και ψαλωμένου του άξιον εστίν, άστραφτε απέναντι στον ήλιο και θύμισε βασιλική πομπή. Και όλοι δακρυσμένοι αντικρίσαμε την ιερά εικόνα και απολαμβάναμε πλούσια την ευλογία της. Η μνήμη της επιτελείται πανηγυρικά στις 12 Ιουλίου, οπότε ψάλλεται ιδιαίτερη ακολουθία της. Πανήγυρης Ιεράς Μονής. Η Ιερά Μονή πανηγυρίζει κατά τη μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος και Ιεματικού Παντελεήμονος την 27 Ιουλίου. Ο εορτασμός του Αγίου ήταν ευρέα διαδεδομένος στην περιοχή πριν ακόμη την εγκατάσταση των μοναζουσών εδώ. Από την παραμονή Σειραίων οι Μακράν και οι Εγγύς για να συμπροσευχηθούν μαζί μας. Τελείται μέγας αρχιερατικός εσπερινός με την ολοπρόθυμη και σεβάσμια παρουσία πάντοτε του σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη κύριο Ευδοκίμου και τη συμμετοχή αγιοριτών καλυφώνων ψαλτών που με την μυσταγωγική και ακριβή απόδοση των ύμνων κατά το αγιορίτικο ύφος λαμπρύνουν την πανήγυρη. Τα μέλη αργά και κατσανυχτικά διαδέχονται το ένα το άλλο κατά τη διάρκεια της αγρυπνίας που ακολουθεί μέχρι και την τέλη του όρθρου. Το πρωί γίνεται πανηγυρικό αρχιερατικό συλλήτρουγο με τη συμμετοχή χιλιάδων πιστών που ψηφώντας τη ζέστη και πολλές φορές τον καύσωνα σπέφτουν στη χάρη του Ιεματικού Αγίου. Όλη η ακολουθία τελείται κατά το αγιορίτικο τυπικό και είναι πολύωρη αντάξια του Μεγαλομάρτυρος. Το απόγευμα της ημέρας τελείται ο αρχιερατικός εσπερινός και κτητορικό μνημόσυνο, όπου μνημονεύονται όλοι οι κοιμηθέντες ευεργέτες και δωρητές που συνέβαλαν στην ανέγερση και πρόοδο της Μονής. Κοιμήλια που φιλοξενήθηκαν στη Μονή Λειψανοθήκες. Έχει επικρατήσει η τάξη κατά την πανήγυρη του Αγίου, την παραμονή, να γίνεται υποδοχή ιερών κοιμηλίων από το Άγιον Όρος προς προσκύνηση και αγιασμό των πιστών.
Πριν τον Εσπερινό γίνεται η επίσημη υποδοχή τους στην πύλη της Μονής υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη πολλών ιερέων των αδελφών και του λαού από όπου την προπορεύσει ταλάντων και ψαλόντων των χωρών εισοδεύονται στον Ιερό Ναό όπου παραμένουν συνήθως επί τριήμερων. Τα κοιμήλια και ιερά λείψανα που έχουν μεταφερθεί αυτά τα χρόνια είναι το χαριτόβητο τμήμα του λειψάνου του Αγίου Παντελεήμονος που παρέμενε στην Ιερά Μονή και αποπνέει ουράνια ευωδία, τα τίμια λείψανα των Αγίων Νεομαρτύρων Θαυματουργών Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης που και αυτά προσθέθηκαν στα κοιμήλια της Μονής μας. Εξαιρετική ευλογία αποτέλεσε η έλευση των τιμίων δώρων που πρόσφεραν οι μάγοι στον νεογέννητο Χριστό, τα οποία διαφυλάσσονται εδώ και αιώνες στην Ιερά Μονή Αγίου Παύλου. Οι πατέρες αποδέχτηκαν το αίτημά μας και υποβλήθηκαν πρόθυμα στον κόπο της μεταφοράς και συνοδείας των τιμίων αυτών θησαυρισμάτων που εδώ και 2.000 χρόνια μεταγγίσουν στους προσκυνούντας αυτά την χάρη και ευλογία του τεχθέντος Θεού ως βρέφος στη Βηθλεέμ. Επίσης, η εικόνα της Τριχερούσης, στην οποία αναφερθήκαμε παραπάνω, και πιστό αντίγραφο της θεομετρικής εικόνος άξιον εστίν, όπου φυλάσσεται στο πρωτάτο, το οποίο παρέμεινε ως διαρκής παρηγορία στην Μονή μας. Τίμιο σταυρός ευλογίας, ξυλόγλυπτος και επιχρυσωμένος με τίμιο ξύλο μέσα, φιλοξενήθηκε στη Μονή μας, καθώς και τμήματα από την Χλαμίδα, την Λόχη, το Σπόγκο και το Ακάνθινο Στεφάνο του Χριστού από την Ιερά Μονή Ταξιαρχών Αιγυαλίας. Τέλος, η δεξιά χείρ του Αγίου Παντελεήμονος και τμήμα από την κάρα του, προερχόμενο από το Άγιον Όρος, είναι δύο αισθητές και σωματικές παρουσίες του στο μοναστήρι που τις δεχτήκαμε ως δρόσον αερμό και καταθέσαμε πάνω τους τον ευλαβικό ασπασμό και τους πόθους των καρδιών μας. Η Ιερά Μονή επίσης κατέχει και διαφυλάται ευλαβώς ιερά λείψανα Αγίων της Εκκλησίας μας που ευδόκησαν να έλθουν και να παραμείνουν εδώ, αγιάζοντάς μας με την υπερκόσμια αυθαρσία και ευωδία τους και την χάρη του Αγίου Πνεύματος που εγκατοικεί μέσα τους. Ενθρόνηση της πρώτης καθηγουμένης. Στις ιστορικές και επίσημες μέρες της ζωής της αδελφότητος προσετέθη εσχάτως και η ενθρόνηση της πρώτης καθηγουμένης γερόντισσας Λιδίας που πρώτα εγκαταστάθηκε εδώ και εγκαινίασε την μοναχική ζωή. Από την αρχή της λειτουργίας της Μονής ανέλαβε καθήκοντα προεστώσεις και η επίσημη καθιέρωσή της επισφράγησε όλη τη θετική και αθόρυβη προσφορά και καθημερινή θυσία της στο μοναστήρι. Η τελετή της ενθρονήσεως έγινε το Σάββατο του Λαζάρετ του 2000 από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ελευθεροπόλεως κύριο Ευδόκιμο με την παρουσία πολλών ιερέων και πατέρων από το Άγιο Όρος και Μοναζουσών. Ο Σεβασμιότατος κατά την εκκλησιαστική τάξη ενεχείρισε στη γερόντισσα Ράβδο διαναπημένη την αδελφότητα και να την οδηγεί εις νομάς σωτηρίας και της έδωσε μανδύα και σταυρό, σύμβολο της σταυρικής διακονίας που ανέλαβε. Και σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Να έχετε ένα καλό και ευλογημένο βράδυ. Χαίρετε. Ορθόδοξα προσκυνήματα. Μία παρουσίαση από το Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως του πνευματικού πλούτου των Ορθοδόξων Προσκυνημάτων. Ένα νοερό ταξίδι σε προσκυνηματικούς και ωφέλιμους προορισμούς. Παρουσιάζει η Παναγιώτα Κεσούδη.